Καλησπέρα κυρίες και κύριοι. Άλλη μια εκπομπή του Ανομολογίου ξεκινάει. Μαζί μας ο Δημήτρης Καπενάκης. Καλησπέρα Δημήτρη. Καλησπέρα. Σήμερα θα μιλήσουμε για την αποκλειστική οικονομική ζώνη. Θα πούμε κάποια πραγματάκια για το Anglos 3, United Nations Conference on the Law of the Sea. Θα μιλήσουμε για την αποκλειστική οικονομική ζώνη, την τρίτη περίοδο του δικαίου της θαλάσσης. Θα μιλήσουμε για γενικά στοιχεία του νομικού καθεστώτος στις συμβατικές διατάξεις για την αποκλειστική οικονομική ζώνη. Θα μιλήσουμε για ως κεφαλοκρηπίδα, διαφορές, Ελλάδα για αποκλειστική οικονομική ζώνη και τελικές εκτιμήσεις. Πριν περάσουμε όμως στην αποκλειστική οικονομική ζώνη, να πούμε κάποια γενικά πραγματάκια. Βλέπουμε μια μεγάλη αναταραχή. Ξεκινάει αύριο μια τριμερή με το Ισραήλ. Ναι, σε επίπεδο γραμματέων υπουργείων. Για πες, είναι επίσημο, είναι... Επισημότατο είναι και θα σχεδιαστεί για μία τριμερής που θα γίνει με τους πρωθυπουργούς των χωρών της Ελλάδας, της Κύπρου και του Ισραήλ. Λοιπόν, ο κύριος Αναστασιάδης έχει κόψει κάθε συζήτηση, από ό,τι βλέπω. Αλλά 5, 6, 7, δεν θυμάμαι πώς ακριβώς το Δεκέμβριο, θα έρθει ο κύριος Νταβούντογλου στην Αθήνα. Ναι, στις 5 Δεκεμβρίου μάλλον. Το παίζουμε καλός και κακός, ο ένας καλός και άλλος κακός. Εντάξει. Το ζυγίζουμε, τι γίνεται. Καλά κάνουμε. Η Ελλάδα έχει την πολιτική ότι είναι το καλό παιδί, ακολουθεί τους διεθνείς κανόνες, άρα θα προσπαθήσει με το διάλογο να λύσει κάποια θέματα. Δεν θα τα λύσει βέβαια, αλλά είναι καλό να δείχνει ότι προσπαθεί με τους διεθνείς κανόνες να λειτουργήσει σε αντίθεση με τους Τούρκους που κάνουν ό,τι τους καπνίσει. Δείχνουν ότι, εντάξει, κινήσεις όπως αυτές, δηλαδή αλλαγή βάρδια σε φρεγάτες, βόλτες μέσα στην Κυπριακή ΑΟΣ, αυτοαπομονώνεται η Τουρκία κατά κάποιο τρόπο. Τηλεπικοινωνιών, κάτι που γίνεται. Ναι, σήμερα, κάτι... Προσπάθησαν να υποκλέψουν τηλεπικοινωνίες του υποβρυχίου τρίτων που έχει στείλει η Ελλάδα, αλλά ανεπιτυχώς, όπως λέει το Υπουργείο Αμήνης. Κάτι κεραίες που άκουγα στον Ιμητό, κάτι και, όχι στον Ιμητό, στην Πάρνηθα, κάτι κεραιούλες που είχαν βρει... Τι ήταν αυτό το πράγμα? Στην Πάρνηθα δεν ξέρω, είχα ακούσει... Παρεμβολή, τι, όχι. Δεν το πρόλαβα αυτό το κομμάτι να το διαβάσω. Όχι, δεν το ξέρω αυτό. Είχα ακούσει για κάτι άλλο που βρήκανε. Κάτι έγινε. Για πες. Σε μια πολυκατοικία που ζούσαν Ελληνοαμερικανοί, ότι υπήρχε κάποιος πομποδέχτης, είναι σε συνέχεια των γνωστών υποκλοπών από τη Βόνταβον. Τι που NSA, ξέρω εγώ. Ναι, οι Αμερικάνικες υπηρεσίες. Λοιπόν, θα μπούμε στο κομμάτι της αποκλειστικής οικονομικής ζώνης. Θέλω να πω ότι δεν λέμε ότι τα ξέρουμε όλα. Θα κάνουμε μια προσέγγιση στην αποκλειστική οικονομική ζώνη. Έχω φέρει μαζί μου ένα βιβλίο, είναι το «Διεθνής Ναυτιλιακή Πολιτική». Είναι του καθηγητή του Πανεπιστημίου Πειραιώς, του κυρίου Βλάχου. Μας δίνει έναν ορισμό. Η Άγκλος, έτσι όπως ονομάζεται, θεωρείται προσωρινό σώμα κάτω από τη δικαιοδοσία της Γενικής Συνέλευσης του Οργανισμού Ηνωμένων Εθνών, και της οποίας η κύρια ενασχόληση είναι η κατανομή των δικαιωμάτων και υποχρεώσεων των παρακτήων κρατών και όχι τεχνικής φύσης ζητήματα του θαλασσίου χώρου. Στον τομέα της προστασίας του θαλασσίου περιβάλλοντος δίνει μεγάλη σημασία κυρίως τη ρύπανση από πλοία, αντίθετα με τον IMO, το Διεθνή Ναυτιλιακό Οργανισμό, που έχει ως αντικείμενό του όλες τις μορφές θαλάσσιας ρύπανσης. Οι τρεις συνδιασκέψεις των Ηνωμένων Εθνών για το Δίκαιο της Θαλάσσης, Άγκλος 1, 2 και 3, διαμορφώνουν το σύγχρονο θεσμικό πλαίσιο για την προστασία του θαλάσσιου περιβάλλοντος. Η περιβαλλοντολογική μέρημνα εμφανίζεται οριακή και περιορισμένη στις συμβάσεις που προέκυψαν το 1958 στη Γενέβη. Αντίθετα, στη νέα σύμβαση του 1982 για το δίκαιο της θάλασσας, η παράμετρος της περιβαλλοντολογικής προστασίας αναδεικνύεται σε ένα από τα σημαντικότερα στοιχεία του σύγχρονου δικαίου, διεθνούς δικαίου της θάλασσας, το οποίο μάλιστα τέθηκε σε ισχύ στις 16 Νοεμβρίου του 1996. Συγγνώμη, 1994. Η Ελλάδα, ως γνωστόν, κύρωσε τη σχετική σύμβαση με τον νόμο 2321, 3 Ιουνίου του 1995. Η συσσόρευση πολλών προβλημάτων, πολιτικά, στρατηγικά, οικονομικά, περιβαλλοντολογικά κτλ., σε σχέση με το θαλάσσιο χώρο μετά το Δεύτερο Παγκόσμιο Πόλεμο, ανέδειξε ως επίγουσα την αναγκαιότητα συνολικής χωρικής και θεματικής του ρύθμισης μέσα από ένα ευρέως αποδεκτό διεθνές καθεστώς.
Στο πλαίσιο αυτό, η Επιτροπή Διεθνούς Δικαίου του Οργανισμού Ηνωμένων Εθνών ανέλαβε το κοπιέδες έργο κωδικοποίησης του Διεθνούς Δικαίου της Θαλάσσης και περαιτέρω ο οργανισμός συνεκάλεσε τις συνδιασκέψεις της Γενέβης, Άγγλος 1 και 2, 1958 και 1960, με σκοπό τη διαπραγμάτευση και υιοθέτηση σχετικού συμβατικού καθεστώτος. Η συνδιάσκεψη του 1958 υιοθέτησε τέσσερα βασικά διεθνή κείμενα, το πρώτο εκ των οποίων είναι η Σύμβαση για την Αιγαλίτιδα και τη Συνορεύουσα Ζώνη, τη Σύμβαση για την Ανοιχτή Θάλασσα, που περιέχει δύο σημαντικά άρθρα που αφορούν περιβαλλοντολογική προστασία. Το άρθρο 24 προβλέπει την υποχρέωση των κρατών να διαμορφώνουν ρυθμίσεις για την πρόληψη της ρύπανσης στη θάλασσα από πετρέλαιο, προερχόμενο από πλοία, αγωγούς ή από την εξερεύνηση και εκμετάλλευση του θαλασσιού βυθού. Επίσης, η ίδια υποχρέωση επιβάλλεται στα κράτη από το άρθρο 25 και σε σχέση με την απόρριψη dumping ραδιενεργών αποβλήτων στη θάλασσα, ενώ περαιτέρω προβλέπεται και διεθνή συνεργασία κρατών και διεθνών οργανισμών για τη λήψη προληπτικών μέτρων προστασίας. Η Σύμβαση για την Αλία και τη Διατήρηση των Βιολογικών Πόρων της Ανοιχτής Θάλασσας, που βασική επιδίωξη της Σύμβασης είναι η προαγωγή της Διεθνούς Συνεργασίας για την Επίλυση των Ζητημάτων Αλίας και η προστασία των βιολογικών πόρων της Ανοιχτής Θάλασσας που απειλούνται από υπερεκμετάλλευση. Στη Σύμβαση αυτή επιβεβαιώνεται το δικαίωμα της ελεύθερης αλίας στην Ανοιχτή Θάλασσα, παράλληλα όμως προβλέπονται υποχρεώσεις προστασίας των βιολογικών πόρων, ενώ είναι σαφής η δυναμική του σημαντικού ρόλου των παρακτείων κρατών σε θέματα διαχείρισης και προστασίας στην παρακείμενή τους ανοιχτή θάλασσα. Επίσης, είναι ιδιαίτερα ενδιαφέρον ότι η Σύμβαση για την Αλία προσεγγίζει το σχετικό πρόβλημα με γνώμονα τη διασφάλιση της άριστης διαρκούς παραγωγικότητας των βιολογικών πόρων της θάλασσας, ώστε και με σκοπό την προμήθεια διατροφικών πόρων για τον άνθρωπο. Η προσέγγιση αυτή κατά τις επόμενες δεκαετίες οδηγεί στην πλέον σύγχρονη στρατηγική σφαιρικής προστασίας του περιβάλλοντος, του θαλασσίου συμπεριλαμβανομένου, που αντιπροσωπεύει την επιλογή της βιώσιμης ανάπτυξης, sustainable development. Πριν περάσω στο τέταρτο κομμάτι που μιλάει για τη Σύμβαση για την Ηπειρωτική Υφαλοκρηπίδα, όσον αφορά το sustainable development, βλέπουμε ότι έχουν φτιάξει μια σύμβαση, το τρίτο κομμάτι, το 1982, το Anglos 3 που λέμε, το Montego Bay, και δίνουν ιδιαίτερη βαρύτητα στην Αλία, που προφανώς δείχνει και τη νέα οικονομική τάση. Θα τελειώσουν τα αποθέματα έξω και πάμε μέσα στη θάλασσα. Υπάρχουν μεγάλα προβλήματα στα αποθέματα αλίας. Η Ευρωπαϊκή Ένωση, όπως έχουμε δει, έχει προβεί σε κάποιες πολιτικές του στυλ «παραδώστε το καΐκι σας, πάρτε αυτά τα λεφτά» για να αλιεύουν μόνο εταιρείες. Μπράβο, ναι, περνάμε σε μία έτσι... τη μηχανοποίηση της αλίας. Υπάρχουν μεγάλα προβλήματα, αποθέματα έχουν λιποστέψει πάρα πολύ. Επιπλέον γίνεται και ανάμειξη ειδών, επειδή αλλάζει, γίνεται κλιματική αλλαγή, εμφανίζονται και είδη τα οποία ζουν στον Ειδικό ωκεανό και περνάνε μέσω της διόρεγας του Σουέζ. Ήδη που δεν τρώγονται, είναι δηλητηριότητα. Κάτι, ναι. Δεν ξέρω αν έχεις κάτι ρεπορτάζ, λαγοκέφαλη και τα λοιπά. Μπράβο, κάτι ψαράκια περίεργα, τα άκουσα. Αλλά φυσικά καταστρέφουν τις, πώς να το πούμε τώρα, τα... Κάνουν μια φυσική εκτόπιση των, ναι, των υπαρχόντων υγιεινών, ναι, υγιών πληθυσμών. Ναι, ακριβώς. Συγχρόνως η υπεραλήψη έχει καταστρέψει τα φυσικά αποθέματα της Μεσογείου, η οποία Μεσόγειος ήταν μια πολύ πλούσια θάλασσα σε αλία. Εντάξει, γι' αυτό είναι πολύ σημαντικό κάθε χώρα να έχει ένα χώρο στον οποίο να μπορεί να αλιεύει ελεύθερα. Οπότε... είδες ότι ελληνικά αλιευτικά μπαίνουν σε τουρκικά υποτίθεται ύδατα και έρχονται οι ακτιωροί και τα διώχνουν, αιγυπτιακά σε ελληνικά, λοιπόν, ελληνικά σε... Τώρα θα σου πω κάτι που το είδα μπροστά μου στο αεροδρόμιο. Μίλαγα με έναν Αιγύπτιο και του πιάσα την κουβέντα για την ΑΟΣ και για το τι συμβαίνει με την Τουρκία και όλα αυτά και μου λέει, εγώ δουλεύω στη Λέρο σε ένα καΐκι και θέλουμε να πάμε, λέει, να ψαρέψουμε και δεν μας αφήνουν οι Τούρκοι, έρχονται με την ακτιωρό και χτυπάνε τα μικρά σκάφη. Τα παρενόχλουν. Περνάνε και δεν μας αφήνουν να κάνουμε τη δουλειά μας, ξέρω εγώ, και έτσι. Και παίρνουν το λιμενικό και έρχεται μετά το ελληνικό λιμενικό να τους προστατεύσει. Χαμός γίνεται, ναι.
Διπλωματία της Τσιπούρας, την τρελά της Άγκυρας, που δεν ξέρει τι να κάνει. Λοιπόν, το τέταρτο κομμάτι είναι η σύμβαση για την υπηρετική υφαλοκρηπίδα. Τα παράκτια κράτη έχουν κυριαρχικά και αποκλειστικά δικαιώματα στην υπηρετική τους υφαλοκρηπίδα, πάντοτε σε σχέση με δραστηριότητες εκμετάλλευσης και εξερεύνησης. Εν τούτης όμως, οι δραστηριότητες του παρακτίου κράτους δεν πρέπει να προκαλούν τη σύνομη παρέμβαση στην αυσιπλοεία, στην αλεία, στη διατήρηση των βιολογικών πόρων της θάλασσας, καθώς και σε ωκεανογραφικές ή άλλες επιστημονικές έρευνες. Επίσης, η συνδιάσκεψη υιοθέτησε στις 27 Απριλίου του 1958 και μια σειρά αποφάσεων με κύριο αντικείμενο την προστασία του θαλασσίου περιβάλλοντος, ρήπανση, βιολογική πόρη κτλ. Το σημαντικό καθεστώς που προέκυψε από την πρώτη συνδιάσκεψη της Γενέβης το 1958, αν και στη συνέχεια βρέθηκε στο επίκεντρο αμφισβήτησης και κριτικής, τα αποτελέσματά της δεν πρέπει από περιβαλλοντολογική άποψη να υποτιμώνται, αφού μέσα στο πλαίσιο της συνολικής, χωρικής και θεματικής διεθνούς ρύθμισης της θάλασσας, επιχειρείται επίσης ώστε σε περιορισμένη κλίμακα η ενσωμάτωση της προστασίας του περιβάλλοντος, βιωτικού και αβιωτικού, από ανθρώπινες δραστηριότητες, παρεμβάσεις, απειλές κτλ. Δύο χρόνια μετά την πρώτη συνδιάσκεψη, πραγματοποιήθηκε επίσης στη Γενέβη η δεύτερη συνδιάσκεψη του ΟΕΕ για το δίκαιο της θάλασσας, με σκοπό την επίλυση προβλημάτων που αφορούσαν το εύρος της Αιγαιαλίτιδας ζώνης και τα όρια των ζωνών αλίας. Στη συνδιάσκεψη αυτή, η Συμφωνία για δυνατότητα υιοθέτησης Αιγαιαλίτιδας ζώνης 6 ναυτικών μιλίων και περαιτέρω επέκτασής της επίσης κατά 6 ναυτικά μίλια ως αληφτική ζώνης, πρόταση 6 συν 6 ναυτικά μίλια που ακούγαμε, με αποκλειστικά δικαιώματα δεν επετεύχθη. Οπότε δεν προέκυψε και ανάλογο συμβατικό κείμενο. Προφανώς η δεύτερη συνδιάσκεψη του 60, αν και δεν διακρίθηκε ιδιαίτερα για τους περιβαλλοντολογικούς της προβληματισμούς, αν κατέληγε στη συμφωνία, γεγονός που δεν πραγματοποιήθηκε για μία ψήφο, πρακτικά θα είχε σοβαρές συνέπειες σε θέματα διαχείρισης και προστασίας των αλλιευμάτων στη συγκεκριμένη ζώνη. Όσον αφορά την τρίτη συνδιάσκεψη για το δίκαιο της θάλασσας, οι περιβαλλοντολογικές ρυθμίσεις διατρέχουν ολόκληρο το κείμενο, ενώ ένα αμυγές τμήμα του κειμένου είναι αφιερωμένο στην προστασία και διατήρηση του θαλασσίου περιβάλλοντος. Οι περιβαλλοντολογικές διατάξεις της νέας σύμβασης συγκεντρώνουν χαρακτηριστικά που την καθιστούν ίσως το σημαντικότερο τμήμα του σύγχρονου διεθνούς περιβαλλοντολογικού δικαίου της θάλασσας. Ενδεικτικά επισημαίνεται ότι οι προαναφερθείς ρυθμίσεις πρώτον αποτελούν επιτυχή συνδυασμό κωδικοποίησης αλλά και προοδευτικής ανάπτυξης του περιβαλλοντολογικού δικαίου, καλύπτουν συνολικά το θαλάσσιο χώρο του πλανήτη, περιλαμβάνουν όλες τις προσβολές και πηγές υποβάθμισης της θάλασσας, καλύπτουν προστατευτικά το σύνολο του θαλασσίου βιωτικού και αβιωτικού περιβάλλοντος, αναφέρονται για πρώτη φορά στο δίκαιο της θάλασσας στην προστασία της υποθαλάσσιας πολιτιστικής κληρονομιάς. Έπρεπε να γίνει αυτό κάποια στιγμή, γιατί τράτες που περνάνε και τα σκίζουν όλα το βυθό, ναυάγια, φυσική πόρη, χαμός γίνεται. Τα έχουν εκτενήσει όλα, μιλάμε έτσι. Ναι, δεν νομίζω ότι τηρούνται. Καλό ήταν αυτό. Περισσότερα από αυτά. Τίποτα δεν τηρείται, ναι, όντως. Λοιπόν, το τελικό κείμενο της νέας σύμβασης για το δίκαιο της θάλασσας υπογράφηκε από 119 κράτη στο Montego Bay της Τζαμάικα στις 10 Δεκεμβρίου του 1982. Χρειάστηκαν όμως 12 χρόνια για να τεθεί το κείμενο σε ισχύ και αυτό κυρίως λόγω της αντίδρασης των ΗΠΑ αλλά και άλλων ανεπτυγμένων κρατών σε σχέση με ρυθμίσεις που αφορούσαν το καθεστώς του διεθνούς βυθού και υπεδάφους του. Περιοχή Δέρια, άρθρα 133-191. Τελικά, όπως είναι γνωστό, το πρόβλημα αυτό διευθετήθηκε με το Σύμφωνο για την εφαρμογή του έκτου μέρους της Νέας Σύμβασης των Ηνωμένων Εθνών για το Δίκαιο της Θάλασσας, Σύμφωνο της Νέας Υόρκης του 1994. Οπότε και ανοίγει πλέον δρόμος για μαζική επικύρωση του κειμένου από τα κράτη της διεθνούς κοινότητας. Η Αμερική, τώρα με βάζει δηλαδή το κείμενο και μου δημιουργεί σκέψεις. Δεν έχει υπογράψει το δίκαιο της θάλασσας, όπως δεν το έχει υπογράψει και η Τουρκία. Και η Κίνα. Λοιπόν, νομίζω Αμερική και Τουρκία έχουν μείνει μόνο. Τέλος πάντων. Έχω ακούσει και για την Κίνα, δεν θυμάμαι. Ναι, μπορεί να κάνω λάθος, βέβαια. Σε λίγο καιρό η Αμερική θα κληθεί να φτιάξει την ΑΟΣ με τις χώρες του Βόρειου Πόλου. Καναδά, Δανία, Ρωσία. Δεν θυμάμαι ποια άλλη συνορεύουν. Σουηδία ή Νορβηγία, δεν θυμάμαι. Ένας από τους δύο. Λοιπόν. Αναγκαστικά θα το υπογράψει. Ποιος μένει που δεν το έχει υπογράψει? Εκείνα δες γλέντια. Λοιπόν, λες να το κάνει σύντομα και να μείνουν μόνοι τους οι άλλοι. Ο σκοπός είναι να μείνει μόνη της η Τουρκία. Γιατί όταν μένεις μόνος σου, τότε αναγκάζεσαι σιγά σιγά ή θα κάνεις λάθος ή θα κάνεις το σωστό και θα το υπογράψεις. Αλλά
Γιατί δεν ξέρουμε την Τουρκία. Για εκεί πάμε. Ναι, και ξέρουμε τον μεγαλομανή πρόεδρό της. Μάλλον πάει για λάθος. Λοιπόν, να κάνουμε ένα μικρό διαλεματάκι εδώ, τι λες. Ναι. Thank you.
Επανερχόμαστε, φίλες και φίλοι. Ένα άλλο κομμάτι που θέλω να πούμε είναι ΑΟΣ και υφαλοκρηπίδα, γιατί ακούμε πάρα πολύ συχνά την υφαλοκρηπίδα να έρχεται στο προσκήνιο. Να πούμε μερικές βασικές ιδιαιτερότητες. Αυτά που θα σας πούμε τώρα είναι από το βιβλίο του κ. Καρακοστάνογλου, «Υποκλειστική οικονομική ζώνη στο νέο δίκαιο της θάλασσας, το νομικό καθεστώς με έμφαση στην αλεία». Ιδιαίτερο ενδιαφέρον είναι το ζήτημα της σύγκλησης ΑΟΣ και υφαλοκρηπίδας. Μολονότι ουσιαστικά το καθεστώς της ΑΟΣ είναι ευρύτερο και περιλαμβάνει και το προϊσχύον καθεστώς της υφαλοκρηπίδας μέχρι τα 200 ναυτικά μίλια, η τάση η οποία τελικά επικράτησε στην Άγγλος 3 επέτυχε τη διατήρηση της αυτονομίας των δύο καθεστώτων, που έτσι είναι συμπληρωματικά και όχι αποκλειστικά. Δηλαδή, το καθεστώς της υφαλοκρηπίδας διατηρήθηκε και θα καλύπτει τον βυθό και το υπέδαφος μέχρι το τέλος του υφαλοπλαισίου ή μέχρι την απόσταση των 200 ναυτικών μιλίων, όπου το υφαλοπλαίσιο δεν εκτείνεται μέχρι αυτή την απόσταση. Παράλληλα, το καθεστώς της αποκλειστικής οικονομικής ζώνης θα περιλαμβάνει, εκτός βέβαια από τα υπερκείμενα ύδατα, τον βυθό και το υπέδαφος μέχρι τα 200 ναυτικά μίλια. Αυτό πιστεύω είναι κάτι πολύ ωραίο. Συνεπώς, μέσα στο Αιγαίο όμως είναι δύσκολο. Θα τα πούμε πιο κάτω, αυτά τα έχει αναλυτικά εδώ. Συνεπώς, το καθεστώς της ΑΟΣ θα πρέπει να συνδεθεί κατά το δυνατόν με αυτό της υφαλοκρηπίδας μέχρι το όριο των 200 ναυτικών μιλίων. Αυτό έγινε με το άρθρο 56 που για το καθεστώς του βυθού υπεδάφους της ΑΟΣ παραπέμπει στο καθεστώς υφαλοκρηπίδας. Έτσι, υποδηλώνεται η πρόθεση των συντακτών της σύμβασης να ενσωματωθεί όλο το καθεστώς της υφαλοκρηπίδας στο καθεστώς της ΑΟΣ. Έχει υποστηριχθεί λοιπόν η θεωρία του παραλληλισμού, δηλαδή ουσιαστικά της ταύτισης μεταξύ του βυθού, του υπεδάφους της ΑΟΣ και της υφαλοκρηπίδας που βρίσκεται εσωτερικά των 200 ναυτικών μιλίων, η οποία μας βρίσκει σύμφωνος. Επί του παρόντος, η μόνη ρεαλιστική αντιμετώπιση είναι να αναμένουμε και εν τω μεταξύ να προωθούμε την εναρμόνιση των δύο καθεστώτων. Για περίμενε, γιατί λίγο με το ηχείο εδώ κάτι δεν μου αρέσει. Τώρα δεν ξέρω αν ακουγόμαστε. Ακουγόμαστε. Λογικά ακουγόμαστε τώρα. Τα ακουστικά έκλεισε για να μην έχουμε θέμα. Το Διεθνές Δικαστήριο, κινούμενο προς αυτή την κατεύθυνση, αναγνώρισε το εθιμικό χαρακτήρα του κριτηρίου της απόστασης των 200 ναυτικών μιλίων σαν κύριο στοιχείο θεμελίωσης των νομικών δικαιωμάτων τόσο στην ΑΟΣ όσο και στην υφαλοκρηπίδα μέχρι τα 200 ναυτικά μίλια. Έτσι απομακρύνθηκε από το γεωλογικό κριτήριο της φυσικής προέκτασης, που ουσιαστικά παραμένει κρίσιμο μόνο για, μόνο για την πέρα των 200 ναυτικών μιλίων υφαλοκρηπίδα. Παρά τα αυτά, το δικαστήριο δίστασε να αναγνωρίσει ότι η έννοια της υφαλοκρηπίδας έχει απορροφηθεί από αυτήν της ΑΟΣ, όπως δέχεται μια μερίδα της θεωρίας. Ουσιαστικά όμως η ΑΟΣ πια καλύπτει την υφαλοκρηπίδα από την προδιαβάση. Και κακώς δεν την ανακηρύσουμε. Ναι, εντάξει, αυτό. Είμαστε πολύ κοντά στο να υπογράψουμε με την Αίγυπτο, με την Αλβανία, η οποία δεν ξέρω πότε θα γίνει η υπογραφή. Υπάρχει μια συμφωνία, λέει, με την Κύπρο φυσικά δεν υπάρχει κανένα. Ταύτιση απόψεων. Ναι, ακριβώς. Το θέμα, όπως πάντα, είναι η Τουρκία. Σε όλα τα δίκαια που υπάρχουν σε αυτό το πλανήτη, η Τουρκία πάντα κάνει το δικό της. Διάβασα μάλιστα κάτι ότι δεν έχει υπογράψει και μία σύμβαση για τα ύδατα στον Εφράτη που θέλει να κάνει κάτι φράγματα κτλ. Και μάλλον αυτή τη σύμβαση είναι που δεν έχει υπογράψει και η Κίνα τώρα που το θυμήθηκα. Δηλαδή δεν δέχεται ότι τα νερά του Εφράτη είναι υποχρεωτικά να τα μοιράζεται και με τις υπόλοιπες χώρες, γιατί πρόκειται περί πόσιμου νερού χρήσιμο και στις καλλιέργειες. Είχε κάνει μία μελέτη, είχε γράψει μία μελέτη ο κύριος Μάζης, να θυμηθώ τον τίτλο,
Γεωπολιτική προβολή της Μέσης Ανατολής 2007-2025, αν δεν κάνω λάθος. 2013-2025. Έλεγε για το νερό και τον Ευράτη και όλο αυτό το κομμάτι, αλλά δεν θυμάμαι πολλά πράγματα. Όταν ήταν στο Ινστιτούτο Αμυντικών Αναλύσεων τότε. Αυτό σίγουρα θα προκαλέσει. Υπάρχουν περιοχές στη Μέση Ανατολή που δεν έχουν νερό λόγω συγκράτησης φραγμάτων και όλα αυτά που φτιάχνει η Τουρκία. Είναι ένα δίκτυο με 27 φράγματα, 15, πόσα είναι, θυμάμαι. Πάνω από 15. Τώρα η Τουρκία θέλει να κρατήσει το νερό για τον εαυτό της. Αυτό είναι η ουσία. Λοιπόν, τα κοινά στοιχεία αποκλειστικής οικονομικής ζώνης και υφαλοκρηπίδας είναι τα εξής. Τα κυριαρχικά αποκλειστικά δικαιώματα επί των φυσικών πόρων, η κοινή περιοχή βυθού υπεδάφους μέχρι τα 200 ναυτικά μίλια. Οι διαφορές του αντίστοιχα είναι: στην ΑΟΣ δεν υπάρχει αναφορά στη φυσική προέκταση της ξηράς ή το υφαλοπλαίσιο, όπως συμβαίνει εναλλακτικά στην έννοια της υφαλοκρηπίδας. Η ζώνη μετράται αποκλειστικά με βάση την απόσταση από την ακτή. Δεύτερον, το καθεστώς της ΑΟΣ αφορά και τους φυσικούς πόρους, ζώντες και μη ζώντες, των υδάτων μέχρι τα 200 ναυτικά μίλια. Επιπλέον των κυριαρχικών δικαιωμάτων, το καθεστώς της ΑΟΣ παρέχει στο παράκτιο κράτος και αποκλειστική δικαιοδοσία για άλλες δραστηριότητες που καταρχήν σχετίζονται με την οικονομική εκμετάλλευση της ζώνης, αλλά όχι απαραίτητα μόνο με αυτήν. 4. Τα ύδατα πάνω από την υφαλοκρηπίδα παραμένουν ανοιχτή θάλασσα και αν δεν καθιερωθεί παράλληλα ΑΟΣ, ενώ τα ύδατα της ΑΟΣ, κατά την επικρατέστερη άποψη, δεν ανήκουν στην ανοιχτή θάλασσα. 5. Το καθεστώς της ΑΟΣ προβλέπει και υποχρεώσεις του παρακτίου κράτους, ενώ το καθεστώς της υφαλοκρηπίδας αναφέρεται μόνο στα δικαιώματα του παράκτιου κράτους. 6. Ίσως μια από τις πιο θεμελιώδεις διαφορές ανάμεσα στα δύο καθεστώτα αφορά το γεγονός ότι τα δικαιώματα επί της υφαλοκρηπίδας δεν εξαρτώνται από άσκηση, πραγματική ή πλασματική, ή από οποιαδήποτε ρητή διακήρυξη, αλλά υφίστανται αυτοδικαίως και εξυπαρχής. Ναι, σωστά. Αυτοδικαίως, ύψο φάκτο και εξυπαρχής αμπινίσιο. Είναι δηλαδή σύμφυτα, ενυπάρχοντα δικαιώματα και απορρέουν από την κυριαρχία του παράκτιου κράτους στο έδαφος του. Αντίθετα, στα δικαιώματα επί της αποκλειστικής οικονομικής ζώνης δεν υφίσταται το ύψο φάκτο και το αμπινίσιο. Δηλαδή, τα εξυπαρχής και τα αυτοδικαίως. Η άσκησή τους εξαρτάται από τη ρητή διακήρυξη και θέσπιση της ζώνης. Που πρέπει να κάνει ένα κράτος να κηρύξει την αποκλειστική οικονομική του ζώνη. Εμείς γιατί αργούμε? Γιατί υπάρχουν περιπλοκές. Υπάρχει η Τουρκία η οποία απειλεί με κάζου μπέιλι. Όπως εντάσσεται στην πολιτική κατευνασμού που μας χαρακτηρίζει από το 1975 και μετά. Ναι, οφείλεται και σε αυτό βέβαια. Πάμε με το σταυρό στο χέρι. Συνεπώς, είναι δυνατόν ένα κράτος να έχει υφαλοκρηπίδα χωρίς ΑΟΣ, αλλά το αντίστροφο δεν είναι δυνατόν. Αυτό συμβαίνει γιατί βασίζονται στα οικονομικά συμφέροντα του παρακτήου κράτους πάνω στους πόρους της ΑΟΣ, στις ΑΟΣ του και όχι στην εδαφική του περιοχή. Εξάλλου, η εγκύτητα μέχρι πρότινος τουλάχιστον δεν αποτελούσε από μόνη της τίτλο πάνω σε μια περιοχή ή τους πόρους της. Η σύμβαση πάντως δεν επιβάλλει υποχρέωση στο παράκτιο κράτος να θεσπίσει ΑΟΣ, αν το κράτος αυτό δεν επιθυμεί να έχει τέτοια ζώνη. Το δικαίωμά του είναι δυνητικό. Εκεί όπου δεν έχει καθιερωθεί ΑΟΣ, όλα τα κράτη είναι ελεύθερα να εκμεταλλευτούν τους φυσικούς πόρους των υδάτων της περιοχής, η οποία παραμένει ανοιχτή θάλασσα. Νεότερες απόψεις που εμφανίστηκαν στη θεωρία αλλά και οι τάσεις της πιο πρόσφατης νομολογίας τείνουν να αποδεχτούν την εγκύτητα, δηλαδή την υπόσταση, σαν βάση του τίτλου, τόσο επί της αποκλειστικής οικονομικής ζώνης, όσο και επί της υφαλοκρηπίδας, προεκτείνοντας τις βάσεις που έθεσε η Σύμβαση του 1982. Υποστηρίζεται λοιπόν εύλογο ότι τα δύο καθεστώτα θα πρέπει να συνδεθούν κατά το δυνατόν περισσότερο και μάλιστα ότι η αποκλειστική οικονομική ζώνη θα πρέπει να ενσωματώσει ολόκληρο το καθεστώς της υφαλοκρηπίδας. Πάντως, όπως συμβαίνει και στην υφαλοκρηπίδα, εφόσον το παράκτιο κράτος έχει θεσπίσει προηγουμένως την ΑΟΣ, κανείς δεν μπορεί να εξερευνήσει, εκμεταλλευτεί, διατηρήσει ή να διαχειριστεί τους ζώντους πόρους της ΑΟΣ ή να προβεί σε άλλες οικονομικές δραστηριότητες εκεί, χωρίς τη ρητή συνένεση του παρακτίου κράτους, ακόμα και αν αυτό δεν ασκεί τις παραπάνω δραστηριότητες. Σου θυμίζει κάτι αυτό? 7. Εξάλλου, παρά ορισμένες αντίθετες απόψεις, τα δικαιώματα επί των ζώντων πόρων των υδάτων της αποκλειστικής οικονομικής ζώνης είναι επίσης αποκλειστικά, όπως και τα αντίστοιχα δικαιώματα επί των πόρων του βυθού και του υπεδάφους της. Στην περίπτωση όμως των ζώντων πόρων των υδάτων της ΑΟΣ, υπάρχει μια διαφορετική μικρότερη ένταση της αποκλειστικότητας των δικαιωμάτων του παρακτήου κράτους σε σχέση με τους μη ζώντες πόρους του βυθού υπεδάφους, δηλαδή της υφαλοκρηπίδας, χωρίς όμως να αίρεται αυτή καθεαυτή αποκλειστικότητα.
Η διαφοροποίηση αυτή πηγάζει από το καθήκον διατήρησης και προαγωγής της άρσης της χρησιμοποίησης, εκμετάλλευσης, που επιβάλλει σύμβαση στο παράκτιο κράτος σχετικά με τους ζώντες πόρους, δηλαδή τα αλλιεύματα, ώστε να αποφεύγεται υπό εκμετάλλευσή τους. Στα πλαίσια άλλωστε της υποχρέωσης ορθολογικής εκμετάλλευσης, υπάρχει και υποχρέωση παροχής πρόσβασης σε τρίτα κράτη στα πλεονάσματα των αλλιευμάτων της ΑΟΖ. Παρά τις διαφορές των δύο καθεστώτων, οι προσπάθειες για εναρμόνισή τους είναι εμφανείς τόσο στο εθιμικό δίκαιο όσο και στα πλαίσια της σύμβασης του 1982. Λοιπόν, έχει ωραία πράγματα μέσα. Όσοι πάντως έχετε λεφτά στην άκρη και θέλετε να κάνετε μια επένδυση, πιστεύω είναι η καλύτερη στιγμή στο sustainable development. Μια χθεοκαλλιέργεια. Εντάξει, η χθεοκαλλιέργεια στην Ελλάδα είναι σε κορυφαίο επίπεδο. Είναι από τις... Μια καλλιέργεια και εξαγωγή ενός οστραγωϊδούς. Πιστεύω θα πάει καλά μια τέτοια επένδυση στο μέλλον. Υπάρχει μεγάλη ανάπτυξη σε αυτό το τομέα. Πάνε καλά οι... Και δεν είναι... Με μια-δυο εξαιρέσεις που άκουσα πρόσφατα. Είναι κάποιες εταιρείες οι οποίες ψάχνουν να βρουν επενδυτές γιατί έχουν κάποια προβλήματα, αλλά είδα προσφάτως μέχρι και εγκαταστάσεις για παραγωγή χαβιάρι έχουμε. Τώρα το ότι το Anglos 3 δίνει έμφαση στην αλία, για εκεί πάμε. Εντάξει, είναι μια απλουτοπαραγωγική πηγή και η αλία. Διάβαζα μέσα σε αυτό το κομμάτι του βιβλίου ότι δεν τα θυμάμαι τώρα όλα απ' έξω, γιατί είναι πάρα πολλά, είναι 700 σελίδες το βιβλίο και είναι νομική ωραία. Αν κάποιος πάει να κάνει, ας πούμε τώρα πάμε Κύπρο με μια φρεγάτα ξέρω εγώ και κάνει μια εξυπνάδα η Τουρκία και μας βυθίζει τη φρεγάτα. Πέραν όλων των υπολείπων ενεργειών που ακολουθούν, ναι, που δεν πρόκειται, γιατί το γεγονός ότι θα προκαλέσει ρύπανση στο χώρο θα έχει επιπτώσεις αυτό. Καλά, αυτό είναι το τελευταίο που πιστεύω. Η Τουρκία καταρχήν ξεκινάει παίρνοντας αφορμές. Δηλαδή, περιμένει ο άλλος να κάνει το μοιραίο λάθος, όπως έγινε και στην Κύπρο. Δηλαδή, ποτέ δεν θα έκανε εισβολή ο Ατήλας, αν δεν ξεκινούσε, πιστεύω, η Χούντα να καταλάβει χωρίς την άδεια του Μακάρη ο άλλος και αυτός το νησί. Και εδώ ποτέ δεν θα τόρμαγε να εκτοξεύσει οποιοδήποτε πύραυλο να πούμε στην Ελλάδα, διότι θα γινόταν αυτή η κακιά. Γι' αυτό παίζουμε αυτό το παιχνίδι του ποντικού και της γάτας, δηλαδή η Ελλάδα δεν κάνει τίποτα, η Τουρκία παριστάνει τον τραμπούκο της θάλασσας εκεί πέρα. Και πιστεύω ότι... Πώς να το πω τώρα... Είπαμε τότε στον Αμερικανό, αυτοκράτορα, έλα να με κάνεις αυτοκράτορα. Όταν θα τα ακούσει αυτό, αυτοκράτορα θα σε κάνει εσύ αυτοκράτορα. Όταν του λες, έλα βγάλει τα πετρέλα και όλα θα είναι σε δραχμή. Πού πάει και τα λέει τώρα αυτά. Λοιπόν, επειδή είχε συνέστηση του τι έλεγε η Χούντα γενικότερα, η Χούντα, κατά τη γνώμη μου, είναι δυνατόν. Παγιδεύτηκε από τους Αμερικανούς. Δηλαδή, οι Αμερικανοί τους είχαν πει κάποια πράγματα ότι όλα θα πάνε καλά. Αυτοί δεν τους πιστέψανε και κατόπιν αποδείχτηκε ότι πίσω από την πλάτη τους ο Κίσιγκερ και ο Κάλαχαν, πώς λεγόταν, έχουν βγει και συνομιλίες τώρα, έχουν αποδεσμευτεί. Δεν ξέρω αν τις είδες στο ίντερνετ. Δεν έχω προλάβει, όχι. Ναι, οι οποίες πραγματικά παραδέχονται από τα συμφραζόμενα ότι μας δουλέψανε κανονικά. Εντάξει, καλό είναι να μην εμπιστεύεσαι κανένα σε αυτά τα θέματα και να κάνεις αυτό που έχει σχεδιάσει εξ αρχής. Εντάξει, όλοι παίξανε τον ρόλο τους. Το θέμα είναι, ίσως από αυτό ακριβώς το γεγονός η Ελλάδα έχει γίνει τόσο προσεκτική. Δηλαδή, δεν ξεκινάει κάτι χωρίς να είναι απολύτως σίγουρη ότι την υποστηρίζουν. Υπάρχει κάποιος από πίσω που πραγματικά την υποστηρίζει. Και είναι λίγο δύσκολο να βρεις κάποιον στο παγκόσμιο τώρα... Στερέωμα, ναι. Ποιος να σε βοηθήσει, ο καθένας κοιτάει τα δικά του. Εντάξει, τώρα αυτό που κάνει να προσεδερίζεται το Ισραήλ και την Αίγυπτο είναι ένας καλός τρόπος λίγο να στριμώξει την Τουρκία, τουλάχιστον νοτίως. Καλό θα ήταν να μας στηρίζαν λίγο και οι Ρώσοι από τα βόρεια, αλλά
Αυτό δεν το βλέπω να γίνεται σύντομα. Για να δούμε. Η Ελλάδα και η ΑΟΣ. Η Ελληνική Βουλή κύρωσε τη σύμβαση για τη συμφωνία με το νόμο 2321 του 1995 περί κύρωσης της σύμβασης των ΕΕ για το δίκαιο της θάλασσας. Λοιπόν, στις 21 Ιουλίου του 1995 κατέθεσε στο Γενικό Γραμματέα των ΕΕ τα έγγραφα επικύρωσης της σύμβασης και της συμφωνίας και συνεπώς άρθρο 308 της σύμβασης και το άρθρο 3 του κυρωτικού νόμου. Η σύμβαση αποτελεί από τον 21 Αυγούστου του 1995 ισχύον δίκαιο για τη χώρα μας. Παρά την επικύρωση της σύμβασης, δεν υπήρξε μέχρι σήμερα ούτε μία ενέργεια ή έκφραση προθέσεως από την ελληνική κυβέρνηση για τη θέσπιση ΑΟΣ, προφανώς λόγω του προβλήματος οριοθέτησης που θα δημιουργήσει το Αιγαίο με την Τουρκία, όπως συνέβη στο παρελθόν με την υφαλοκρηπίδα. Παρά τα αυτά, το ζήτημα της θέσπισης ελληνικής αποκλειστικής οικονομικής ζώνης, τόσο στις άλλες θάλασσες που περιλαμβάνουν την Ελλάδα, όσο και στο Αιγαίο, θα πρέπει να αντιμετωπιστεί με υπευθυνότητα μεν, αλλά και αποφασιστικότητα για την αξιοποίηση των δυνατοτήτων που προσφέρει το νέο δίκαιο της θάλασσας σε παράκτια κράτη με εκτεταμένες ακτές όπως η χώρα μας. Παρά το περιορισμένο του θαλασσίου χώρου της Ανατολικής Μεσογείου, η Ελλάδα μπορεί να αξιοποιήσει μεγάλες εκτάσεις των παρακείμενων θαλασσών της, θεσπίζοντας την αποκλειστική οικονομική ζώνη και οριοθετώντας την ταυτόχρονα με την υφαλοκρηπίδα με τις γειτονικές της χώρες. Θέλοντας προφανώς να αποφύγει ενδεχόμενη αποδυνάμωση των δικαιωμάτων της που απορρέουν από τη σύμβαση και δεν έχουν ασκηθεί ακόμα, 12 ναυτικά μίλια, συνορεύουσα ζώνη, αποκλειστική οικονομική ζώνη κτλ., συνόδευσε την επικύρωση της σύμβασης με δήλωση σύμφωνα με την οποία, πρώτον, η Ελλάδα επικυρώνοντας τη σύμβαση των ΗΕ για το δίκαιο της θάλασσας εξασφαλίζει όλα της τα δικαιώματα και αναλαμβάνει όλες τις υποχρεώσεις που απορρέουν από την εν λόγω σύμβαση. Ο χρόνος και ο τρόπος άσκησης των εν λόγω δικαιωμάτων, χωρίς τούτο να σημαίνει ούτε κατελάχιστον απεμπόληση εκ μέρους της των εν λόγω δικαιωμάτων, είναι ένα ζήτημα που απορρέει από την εθνική της στρατηγική. Μολονότι βέβαια κίνδυνος νομικής αποδυνάμωσης των μην ασκηθέντων ακόμη δικαιωμάτων δεν υφίσταται, στο πολιτικό επίπεδο η δήλωση οπωσδήποτε εξυπηρετεί τα ελληνικά εθνικά συμφέροντα. Για να δούμε. Τον ίδιο στόχο έχει και το δεύτερο άρθρο του κυρωτικού της σύμβασης του νόμου 2321, το οποίο τονίζει ότι η Ελλάδα έχει αναφέρει το δικαίωμα κατ' εφαρμογή του άρθρου 3 της κυρούμενης σύμβασης να επεκτείνει σε οποιοδήποτε χρόνο το εύρος της χωρικής θάλασσας μέχρι αποστάσεων 12 ναυτικών μιλίων. 6,5 παρά 20. Το κάζους μπέλι. Από την άλλη πλευρά. Για την εφαρμογή στην εσωτερική ένωμη τάξη της διατάξεως αυτής και την εφαρμογή ή εκτέλεση των λοιπόν διατάξεων που αφορούν την αιγαιολίτιδα ζώνη, καθώς και με τη συνορεύουσα ζώνη, τα στενά διεθνούς ναυσιπλοείας και την ερμηνευτική δήλωση που έκανε η χώρα μας σχετικά με αυτά, την υφαλοκρηπίδα, τη θαλάσσια επιστημονική έρευνα, την προστασία και διαφύλαξη του θαλάσσιου περιβάλλοντος και κάθε άλλη διατάξεώς της με τον παρόντα νόμο κυρούμενης συμβάσεως, εκδίδονται προεδρικά διατάγματα μετά από πρόταση του Υπουργικού Συμβουλίου. Είναι ορθή η κριτική που έχει ασκηθεί σε αυτή τη διάταξη, ότι ήταν αφενός μεν περιττή, διότι δεν κινδυνεύουν από νομική αποδυνάμωση τα σχετικά δικαιώματα της χώρας μας, αλλά και αν κινδύνευαν, αυτή η νομοθετική δήλωση δεν θα τα διέσωζε, αφετέρου δε εσφαλμένη διότι παραλείπει να μνημονεύσει το εθνικό δίκαιο, παράλληλα με τη σύμβαση, ως πηγή των θαλασσίων δικαιωμάτων της Ελλάδας που ακόμα δεν έχουν ασκηθεί. Θα προσθέταμε επίσης ότι είναι δυσεξήγητη και ανετιολόγητη η παράληψη της αναφοράς του σπουδαιοτάτου θεσμού της αποκλειστικής οικονομικής ζώνης. Νομίζω ο Καρατζαφέρης πρέπει να μίλησε πρώτο στη Βουλή για αποκλειστική οικονομική ζώνη, αν δεν κάνω λάθος. Ανάμεσα στη διατάξη που αποαριθμεί το δεύτερο άρθρο του κυρωτικού νόμου και για την εφαρμογή ή εκτέλεση των οποίων θα εκδίδονται προεδρικά διατάγματα, η διατύπωση και κάθε άλλη διατάξεως, ως διατύπωση κάθε άλλη διατάξεως, στην οποία προφανώς θα πρέπει να εντάξουμε την ΑΟΣ, είναι κάθε άλλο παρά ο ορθός τρόπος μνήας ενός θεσμού που αποκλήθηκε επανάσταση στο δίκαιο της θάλασσας. Ιδιαίτερα μάλιστα όταν αναφέρονται ρητά θεσμοί πολύ μικρότερης σημασίας, όπως η συνορεύουσα ζώνη, η ρύθμιση της θαλάσσιας υποστημονικής έρευνας ή ακόμα και η υφαλοκρηπίδα που ουσιαστικά περικλείονται στην ευρύτερη καθήλυν και κατά τόπο έννοια της ΑΟΣ. Πριν περάσουμε στις τελικές εκτιμήσεις, επειδή τώρα το θυμήθηκα, άκουσες για τους τι είπε ένας Τούρκος υπονάβαρχος. Για κάτι κανόνες εμπλοκής και τέτοια. Ναι, καλά, αυτό είναι τρίχες, αυτό. Δεν λέει τίποτα. Τι κάνει. Βλέπω ότι παρασύρονται πολλά ελληνικά έτσι, blogs. Ναι, τίποτα. Αυτό είναι το ότι θα ακολουθεί το ένα πλοίο το άλλο, θα το
θα το στοχεύει και δεν θα γίνεται τίποτα. Αυτά γίνονταν και πριν, απλώς τα αναφέρει έτσι για να τρομάξει λίγο τον κόσμο ότι τάχα μου θα γίνει κάποια ναυμαχία, ας πούμε. Και βλέπω κάτι τίτλους στα ελληνικά blogs ότι και εμείς, ξέρω εγώ, απάντηση της χώρας μας, ότι και εμείς κάνουμε κανόνες εμπλοκής. Αυτά εννοούνται, κάθε στρατιωτικός κάνει το αυτονόητο. Αυτά είναι βλακίες τώρα. Είναι αυτονόητα στις... Και εγώ έχω υπηρετήσει το πολεμικό ναυτικό και τύχαμε να συναντήσουμε τουρκικό. Εντάξει, το ακολουθούσαμε. Το κοιτάζανε, μας κοιτάζανε, είχαμε βάλει τους οπτήρες, τους παρακολουθούσαν. Καμιά φωτογραφία, τίποτα έπαιξε. Όχι, όχι, δεν, κανονικά δεν επιτρέπονται οι φωτογραφίες. Εκείνη την εποχή δεν υπήρχαν και κινητά. Θερμό επεισόδιο και... Δεν υπήρχαν και κινητά έτσι με καλές φωτογραφικές μηχανές και τα λοιπά. Αλλά δεν γινόταν απολύτως τίποτα. Ο ένας παρακολουθεί τον άλλον μέχρι που ο άλλος αποχωρεί από τα χωρικά ύδατα. Αυτά είναι τα ίδια πράγματα. Με τη στρογγύλη κάτω στο Καστελόριζο. Έχει γίνει αρχαιολογικός χώρος. Όχι, δεν το... Θα γίνει αρχαιολογικός χώρος. Άκουγα τον κύριο Καμένο χθες στο Χατζη Νικολάου. Κάνανε μια συνάντηση όλοι μαζί και ρωτάγανε τον κύριο Βενιζέλο τι θα γίνει με το Σκοπιανό, τι θα γίνει με το... με την Υφαλοκρηπίδα, τι θα γίνει... Ναι, ναι, τι θα γίνει με το Καστελόριζο. Και ήταν θέματα τα οποία δεν μπορούσαν να συζητηθούν. Ήταν κλειστά θέματα ακόμα. Δεν μπορούσαν να τους αποδεσμεύσουν πληροφορίες. Εντασσόντουσαν στα απόρριτα. Λογικό. Λογικό είναι αυτό. Εντάξει, δεν μπορείς τώρα να ανοίγεις τα χαρτιά σου να τα ακούει. Γιατί οι Τούρκοι παρακολουθούν όλα τα κανάλια επικοινωνιών της Ελλάδος. Ενώ και τα μέσα μαζικής ενημέρωσης, ράδιο, τηλεόραση. Ναι, είναι από πάνω, κανονικά. Τα site. Να ξέρεις ότι. Στη Μύτη υπάρχουν άνθρωποι οι οποίοι παρακολουθούν τα ελληνικά site. Τι γράφουν, site σχετικά με εξοπλιστικά προγράμματα, αμυντική πολιτική, ξέρεις, εξωτερική πολιτική. Θα περάσουμε στις τελικές εκτιμήσεις για να μην κουράσουμε άλλο τους ακροατές. Γιατί είναι βαριά νομικά κομμάτια αυτά. Ναι, ήταν λίγο βαρύ το σήμερα. Λίγο ακόμα θα σας κουράσουμε με αυτό και θα περάσουμε σε γενικά οικονομικά θέματα και θα κλείσουμε το κομμάτι της Αμφιπόλης. Αν θελήσουμε να απαντήσουμε στα θεμελιώδη ερωτήματα που προβάλλουν από την αποκλειστική οικονομική ζώνη, σαν νέα ζώνη θαλάσσιας δικαιοδοσίας, μπορούμε να τονίσουμε τα εξής σημεία. Πρώτον, αποτελεί επαναστατική ανατροπή του διπολικού καθεστώτος χωρικής θάλασσας, ανοιχτής θάλασσας και έρχεται να ολοκληρώσει με ριζικό τρόπο από άποψη έκτασης περιοχής και περιεχομένου δικαιωμάτων μια πορεία που άρχισε μετά το Δεύτερο Παγκόσμιο Πόλεμο με τις διακηρύξεις Τρούμαν και αυτές που τις ακολούθησαν και η οποία οδηγεί στην ιδιοποίηση περισσότερο του 1/3 των ωκεανών από τα παράκτια κράτη και τους φυσικούς πόρους τους. Δεύτερον, από άποψη οικονομική κυρίως αλλά και πολιτικοστρατηγική. Αποτελεί σημαντική εξέλιξη που θα αναδιανύμει τον πλούτο των θαλασσών και τον έλεγχό τους υπέρ των παρακτίων κρατών, κατά πρώτο λόγο, αλλά και των αναπτυσσόμενων κρατών. Αυτό θα συμβεί είτε άμεσα, είτε μέσω οικονομικών αντιπαροχών, αλλά αναμένεται όχι τόσο βραχυπρόθεσμα όσο μακροπρόθεσμα. Τα κράτη που θα επηρεαστούν σε κάποιο βαθμό είναι τα κράτη αλλίας μακρινών υδάτων, ιδιαίτερα όσα από αυτά δεν έχουν μεγάλες ΑΟΣ, και τα κράτη χωρίς ακτές και τα γεωγραφικώς μειονεκτούντα. Τρίτον. Μολονότι η έμφαση των δικαιωμάτων της ΑΟΣ δίνεται στους φυσικούς πόρους και τις οικονομικές γενικότερα χρήσεις, αναμένεται ότι οι αμυγώς οικονομικές χρήσεις θα αποκτήσουν αύξουσα σημασία στο μέλλον, πράγμα που ίσως οδηγεί σε εντονότερο έλεγχο του παρακτίου κράτους πάνω στην ίδια τη ζώνη, όχι δηλαδή μόνο στους πόρους της. Επίσης, οι οικονομικές χρήσεις που σήμερα δεν είναι οικονομικά σημαντικές, π.χ. οι μη ζώντες πόροι των υδάτων ή οι φυτικοί ζώντες πόροι του βυθού ή των υδάτων, αναμένεται να αποκτήσουν ιδιαίτερη σημασία στο μέλλον. Τόσο για τη διατροφή της ανθρωπότητας. Εννοεί τα φύκια και τα λοιπά, τα οποία πολλά από αυτά ήδη τρώγονται. Σούσι και καλά είχα πάει μια φορά. Συμπληρώματα διατροφής γίνονται. Σπιρουλίνες, ναι. Ή έχουν πρωτεΐνες, είναι πολύ θρεπτικά. Τώρα από γεύση δεν ξέρω, αλλά... Λοιπόν... Κάτσε να ρίξουμε και μια ματιά στα σχόλια. Τώρα κάτι έχει γίνει και δεν μπορώ να το ανοίξω. Δεν ξέρω τι έχει κάνει ο Γκράλογλου εδώ πέρα. Δεν ανοίγει εύκολα. Τέλος πάντων.
Λοιπόν, είπαμε απόψη οικονομική, μπράβο. Τα κράτη που θα επηρεαστούν σε κάποιο βαθμό είναι τα κράτη αλλοιάς μακρινών υδάτων. Ιδιαίτερα όσα από αυτά δεν έχουν μεγάλη σαρώση. Ναι, το είπαμε αυτό. Ωραία. Ναι, αυτό θα αυξήσει ακόμα περισσότερο τη σημασία της αποκλειστικής οικονομικής ζώνης. Το νομικό καθεστώς ΣΑΟΣ που περιλαμβάνει η σύμβαση θεωρείται γενικά ισορροπημένο και μετριοπαθές. Εισάγει μια νέα κατηγορία νομικού καθεστώτος με sui generis νομικό χαρακτήρα, διαφορετικό από τη χωρική θάλασσα και την ανοιχτή θάλασσα. Προσέγγιση που ακολουθεί για τα δικαιώματα του παρακτίου κράτους και των τρίτων κρατών στη ζώνη είναι λειτουργική, οικονομική ή γενικότερα λειτουργική κυριαρχία. Πάντως, τόσο η φύση όσο και η έκταση των δικαιωμάτων του παρακτίου κράτους καθιστούν τη ζώνη εθνικής δικαιοδοσίας του παρακτίου κράτους, με διασφάλιση όμως των ελευθεριών επικοινωνίας των τρίτων κρατών και λειτουργική κατανομή κατά περίπτωση των υπολείπων δικαιωμάτων. Πέμπτον, το καθεστώς αυτό θεωρείται επιτυχές, μολονότι ότι οι επιμέρους πολιτικοί συμβασμοί αντιτιθεμένων απόψεων, τους οποίους αντικατοπτρίζει, έχουν προκαλέσει κάποιες ασάφειες, συχνά εσκεμμένες. Πάει κάπου το μυαλό σου. Ή νομοτεχνικές ατέλειες. Εξάλλου, δεν πρέπει να μας διαφεύγει ότι η σύμβαση στο θέμα ΤΣΑΟΣ αποτελεί πλαίσιο αρχών και κατευθυντηρίων γραμμών που σε αρκετό βαθμό θα εξειδικευτούν από τις νομοθεσίες και κανονιστικές ρυθμίσεις των παρακτήων κρατών. Λοιπόν, αρκετά ζαλίσαμε τους τηλεθεατές μας όμως. Θέλω να περάσουμε λίγο στο οικονομικό κομμάτι, αφού κάνουμε πρώτα ένα μικρό διαλυματάκι. Και σε λίγο πάλι μαζί.
ερχόμαστε λίγο πριν το κλείσιμο της εκπομπής. Πούμε δύο πραγματάκια για πολιτική. Ακούσαμε τον κύριο Αβραμόπουλο να ρίχνει κάτι σποντίτσες, ότι πρέπει να μαζευτούμε, να μιλήσουμε και κάτι για συνεργασία των δύο κομμάτων. Συνένεση, γερμανικό μοντέλο, 3-4 κομμάτα μαζί. Να σου πω κάτι, δεν έχει άδικο. Τέτοιες στιγμές που έχουμε από τη μια την Τουρκία, έχουμε την οικονομική κρίση εννοείται, χρειάζεται να υπάρχει λίγο συνένεση. Άλλωστε η συνένεση, κατά τη γνώμη μου, εγγυάται το ότι δεν θα γίνουν τίποτα extreme, τύπου λαφαζάνι λύσεις, ας πούμε. Καταλαβαίνεις τι εννοώ. Δεν υπογράφω, δεν δέχομαι τίποτα. Όταν πήγε ο Τσίπρας στο Τολό, πρέπει να τον είχαν δέσει το λαφαζάνι, έτσι. Δεν υπάρχει περίπτωση. Πρέπει να τον είχαν δέσει σε καρέκλα για να μην κουνηθεί να βγει σε μικρόφωνο. Δεν υπάρχει περίπτωση. Κανονικά όμως. Λοιπόν, κοίτα, όταν γίνουν εκλογές, εάν τυχόν θέλει να κατέβει ο κύριος Αβραμόπουλος κάτω για να πάρει τη Νέα Δημοκρατία, προφανώς η Νέα Δημοκρατία πρέπει να είναι πρώτο κόμμα σε αυτές τις εκλογές. Ναι, αγίως, at least, ναι. Τουλάχιστον πρέπει να είναι πρώτο κόμμα και με τη διαφαινόμενη διαφορά των, να μην πω 6, να πω 3,5. Ναι, είναι δύσκολο. Ας πω 3,5. Είναι δύσκολο. Δεν ξέρω, εκτός άμα μέχρι τότε έχουν διαλυθεί ανεξάρτητοι Έλληνες, είτε με τον κύριο Μαριάννα αποχωρεί, κυρία Ραχίλ. Τώρα δεν χρειάζεται να τους αναφέρω όλους. Σοβαρή προσωπικότητα. Ναι, όσον αφορά τον αριθμό, τέλος πάντων. Ναι, εντάξει, κοίτα, πρέπει να γίνουμε ή να έχουμε κάποιο δώρο από την Τρόικα που δεν το βλέπω. Η Τρόικα συνεχίζει τη γνωστή ανέστητη πολιτική που δεν καταλαβαίνει ότι γίνονται εκλογές, ότι υπάρχει μια χώρα που κυβερνείται και πρέπει να πηγαίνεις με το μαλακό και όχι να λες θέλω τώρα ομαδικές απολύσεις. Κλείτε να τα δεχτεί αυτά η Νέα Δημοκρατία προεκλογικά για να πει ναι, δεχόμαστε τις ομαδικές απολύσεις. Είναι δυνατόν ποτέ να δεχτεί τέτοιο πράγμα? Απίθανο. Είναι σαν να λες στους ψηφοφόρους ψηφίστε το ΣΥΡΙΖΑ. Με πολλούς τρόπους το λένε, αλλά τέλος πάντων. Ναι. Δεν έχω όρεξη να το ανοίξω το θέμα πραγματικά. Είχα μια δύσκολη μέρα. Θέλεις να μας μιλήσεις λίγο για για το καινούριο κομμάτι της πιστοληπτικής γραμμής? Α, ναι, για το καινούριο φρούτο που μπήκε στη ζωή μας, την προληπτική γραμμή στήριξης. Για μίλα μου λίγο γι' αυτό, γιατί έχω μεσάνυχτα από αυτό το κομμάτι. Ναι, βασικά πρόκειται για ένα light μνημόνιο, το οποίο όμως γίνεται στα χαρτιά οικειοθελώς. Δηλαδή, μπορούμε να συμφωνήσουμε σε κάποιους όρους με τους Ευρωπαίους, ούτως ώστε να γίνει ένα ετήσιο μνημόνιο. Αυτό υποτίθεται σύμφωνα με τη συνθήκη του χρηματοπιστωτικού μηχανισμού στήριξης. Δηλαδή κάτι σαν έχω μια πιστωτική κάρτα και άμα θέλω τη χρησιμοποιώ μέχρι ενός ορίου. Ακριβώς. Αλλά για να την πάρεις στα χέρια την πιστωτική κάρτα πρέπει να συμφωνήσεις σε κάποιους όρους. Οι οποίοι, εντάξει, να πούμε... Επιτοκιακού χαρακτήρα. Όχι, ας πούμε, ενοποίηση ασφαλιστικών ταμείων σε ένα, κατάργηση των φόρων υπέρ τρίτων. Προβλέπω... Εγώ σε αυτά συμφωνώ, δεν έχω πρόβλημα. Θα περάσει ο μισός ενεργός πληθυσμός, όσοι δεν μπορούν για παράδειγμα να πληρώσουν ΤΕΒΕ θα περάσουν σε ιδιωτική ασφάλιση. Το ΤΕΒΕ ήταν ένα παράδειγμα τώρα. Έτσι όπως πάμε δεν νομίζω να πάρουμε συντάξεις. Εγώ δηλαδή δεν νομίζω να πάρω σύνταξη άμα γεράσω. Κοίτα, έτσι όπως πάμε. Υπάρχει κάτι το οποίο δεν μπορώ να καταλάβω γιατί δεν το πολυδιαφημίζει η κυβέρνηση. Εγώ θα κάνω ιδιωτική ασφάλιση ό,τι και να γίνει πάντως. Δεν θα περιμένω καμία κυβέρνηση, είτε δεξιά είναι είτε αριστερά. Καλό είναι να έχεις τα νότα σου. Θα είναι τα νότα μου καλυμμένα, θα πληρώνω ένα ασφάλιστρο, θα έχω τη σύνταξή μου και κάντε ό,τι θέλετε. Δεν κάτσω εγώ να περιμένω εσάς. Υπάρχει μια συμφωνία, δηλαδή είναι νόμος ότι όταν αρχίσουν να γίνονται οι εξορίξεις πετρελαίου θα ακολουθήσουμε το σκανδιναβικό μοντέλο που έχουν οι Νορβηγοί, μου φαίνεται οι Νορβηγοί είναι, οι οποίοι λένε ότι το 75% των κερδών από την εξόρυξη πετρελαίου φυσικού αερίου
στο Ιόνιο, εκεί όπου που μας παίρνει προς το παρόν να κάνουμε εξορίξεις, θα πηγαίνει στα ασφαλιστικά ταμεία. Αυτό ήταν ένα αντάλλαγμα για να υπογράψουν τα ασφαλιστικά ταμεία αυτό το κούρεμα που ήρθε, ήταν μέσα στους όρους, δηλαδή ότι εντάξει, θα πληρώσετε ακριβά τη νύφη, αλλά στο μέλλον, μόλις αρχίσουν οι εξορίξεις που ελπίζω να γίνουν το 16, το 17, δεν ξέρω πόσο θα πάρει. Να σε ρωτήσω. Τα κέρδη θα πηγαίνουν στα ασφαλιστικά ταμεία. Ναι, δεν πολύ διαφημίζουν αυτό και δεν μπορώ να καταλάβω το λόγο. Πέραν τούτου, ναι. Έχει υπάρξει κάποια πρόβλεψη μέσα σε αυτή τη συμφωνία για οποιοδήποτε βίαιο γεγονός? Εννοείς την πολεμική σύραξη και τέτοια, τι εννοείς βίαιο γεγονός? Δεν ξέρω εγώ, από κάποιο μεγάλο γεγονός, είτε χρεοκοπία, είτε δεν ξέρω, κάτι στο οικονομικό κομμάτι που θα δυσχεράνει πολύ την κατάσταση. Κοίτα, χρεοκοπία, εγώ σου λέω δηλαδή με όσα ξέρω, την έχουμε αποφύγει. Έχουμε μπει σε μία, πώς να το πούμε τώρα, σε μία πορεία εξυγίασης της ελληνικής οικονομίας. Βέβαια είναι δύσκολο, είναι μεγάλα τα ποσά, αλλά υπάρχουν τρόποι ο ελληνικός λαός να μην το καταλάβει τόσο άγρια όσο το κατάλαβε τα προηγούμενα χρόνια από το 2009-10 και μετά. Άλλωστε δεν υπάρχει άλλος τρόπος. Ο άλλος δρόμος ήταν η Αργεντινή και το είδαμε που κατέληξε πάλι. Πάει προς χρεοκοπία, μετά από 10 χρόνια κάνει ένα κύκλο. Φαντάσου να ζούσε ο ελληνικός λαός αυτό το ψυχοφθόρο, ας πούμε, παιχνίδι. Δηλαδή κάθε 10 χρόνια να σου λέει ο άλλος, κοίτα, πάει η οικονομία πάλι, θα ζήσεις, θα πουλάς τα ρούχα σου. Έβλεπα κάτι ντοκιμαντέρ που βγαίνανε οι Αργεντινοί στις αγορές και πουλάγανε τα ρούχα τους για να τα ανταλλάξουν σε είδος με κάτι άλλο. Δηλαδή μην έχουμε τέτοιες καταστάσεις εδώ στην Όταν είχε πάει πάντως ο Τσίπρας, όχι επειδή είχε πάει ο Τσίπρας, απλά επειδή είχε ξεκινήσει τον Ταβαντούρη τότε, έβλεπα κάποιους στην τηλεόραση να τρέχουν για να κρατάνε κάτι ραδιόφωνα στις μασχάλες από κάτι καταστήματα. Είχαμε πλιάτσικο, δηλαδή κανονικό, έτσι. Ναι. Αυτά θα γινόντουσαν και εδώ πέρα. Ευτυχώς τα αποφύγαμε. Εδώ θα γινόντουσαν πολύ χειρότερα, γιατί θα μέναν ατάιστη. Πολύ. Εντάξει, εδώ έλεγε ο Μπάγκαλος ότι φιλοξενούμενοι. Εντάξει, έξω από τις τράπεζες και κάτι. Ναι, καλά, πες. Εντάξει, τώρα. Τέλος πάντων. Πήγαινε στη Βουλιαγμένη να κάνεις κανένα μπάνιο και άσε μας. Για να γυρίσουμε εδώ πέρα, λοιπόν, η γραμμή λοιπόν στήριξης είναι ουσιαστικά ένα μεταβατικό μνημόνιο, το οποίο θα μας ελέγχουν πάλι κάθε 6 μήνες, 2 φορές το χρόνο, λέει η συγκεκριμένη συμφωνία. Θα έρχεται η Τρόικα πάλι, μπορεί να μην είναι Τρόικα βέβαια, να μην υπάρχει το δούνο του, αυτά θα τα αποφασίσουμε μεταξύ τους. Και πρόσεξε όμως ποιος είναι ο μικρός εκβιασμός. Περισσέψαν 11 εκατομμύρια από το μαξιλαράκι που είχαν φτιάξει για τις τράπεζες. Οι τράπεζες, από ό,τι είδες τα τελευταία stress test, τα πήγαν αρκετά καλά, άλλες πολύ καλά, άλλες εντάξει, δεν είναι σοβαρό το θέμα. Ποια κατά τη γνώμη σου τα πήγε καλύτερα από όλες? Η Alphabank. Ήταν μέσα στις 20 καλύτερες τράπεζες στα stress test. Το θέμα είναι το εξής τώρα, ότι αυτά τα 11 εκατομμύρια που περισσέψανε μας λένε ότι αν δεν μπείτε στο μηχανισμό, τότε να μας τα επιστρέψετε πίσω. Και δεν θα πάρετε και το 1,8 που είναι η δόση τώρα που έρχεται. Γιατί αφού λέτε ότι όλα καλά και δεν τα χρειάζεστε αυτά, τότε να μας τα γυρίσετε πίσω και κάντε ό,τι νομίζετε. Φυσικά, ξέρεις τι θα γίνει στις αγορές μόλις γίνει αυτό. Θα αρχίσουν τα σπρέζι να ανεβαίνουν και θα μας αναγκάσουν σιγά σιγά να το δεχτούμε και αυτό. Μάλιστα υπάρχει ένα άρθρο στη συμφωνία που λέει ότι για 2 φορές να μπορούν να το επεκτείνουν. Για 6 συν 6 μήνες. Δηλαδή να πάει για 2 χρόνια από 1 χρόνο. Το οποίο και αυτό είναι σαν να σου λένε ότι το μνημόνιο για ένα ακόμα χρόνο θα γίνει για 2 ακόμα χρόνια. Φυσικά η κυβέρνηση δεν θέλει να τα ακούει αυτά, γιατί άμα ακούει ο λαός, το μνημόνιο, ο λαός έχει κολλήσει στο όνομα μνημόνιο. Στην πραγματικότητα δεν πρέπει να κοιτάμε το μνημόνιο, γιατί
το μνημόνιο έχει και καλά πράγματα μέσα. Πρέπει να κοιτάμε άλλα πράγματα. Πώς θα γίνει η ανάπτυξη. Μου λέει ένας φίλος εδώ, τα μέσα σου δείχνουν ότι θέλουν έτσι και στην Αργεντινή. Τώρα ναι, θέλω να σου απαντήσω, αλλά δεν είμαι με το λογαριασμό μου μέσα και εδώ έχει γίνει ένα λαθάκι και δεν μπορώ να μπω με το δικό μου. Εγώ είχα ακούσει. Ναι, ισχύει αυτό, ισχύει αυτό που λέει ο φίλος, ναι, σε μεγάλο βαθμό. Τα μέσα μαζικής ενημέρωσης ελέγχονται, δεν υπάρχει θέμα πέρα αυτού. Αλλά εγώ ξέρω ότι είχε βγει και μία. Αλλά εικόνα του ότι κάποιος τρέχει από ένα πολυκατάστημα. Πόσο μοντάζ μπορεί να. Τέλος πάντων, εντάξει, ναι, κατάλαβα. Ναι, αλλά εγώ έχω ακούσει Ελληνίδα που ζει στην Αργεντινή, η οποία είχε βγει και στα κανάλια. Εντάξει, μπορεί να είναι ευαλτή. Έλεγε ότι γιατρός κιόλας, γιατρός αν θυμάμαι καλά το επάγγελμα, στο νοσοκομείο που δούλευε είχε να πληρωθεί 8 μήνες. Εντάξει. Εδώ δεν και λίγο. Παίρνουμε λίγα, αλλά τουλάχιστον τα παίρνουμε. Εκεί πέρα, 8 μήνες γιατρός σε νοσοκομείο είχε να πάρει το μισθό του. Εντάξει. Και μάλιστα μας έλεγε η κυρία που δεν θυμάμαι και το ονοματεπώνυμό της, μας έλεγε ότι και τυχεροί είστε γιατί εγώ ήρθα το καλοκαίρι στην Ελλάδα και καμία σχέση με την Αργεντινή. Και φαντάσου τώρα αυτό το πόλεμο ας πούμε, το ψυχολογικό, κάθε τρεις και λίγο να σου λένε ότι τα λεφτά σου δεν έχει αξία, να τρέχεις, να σου πω κάτι. Το ότι τρέχανε στις τράπεζες και τα αλλάζαν με δολάρια για να μην τα χάσουν ήταν τώρα εφεύρημα από τα μέσα μαζικής ενημέρωσης, όχι βέβαια. Όντως τρέχανε και μάλιστα είχε βγει απόφαση από την, πες την πώς τη λένε, την πρωθυπουργό της, την πρόεδρο της Αργεντινής. Φερνάντες. Όχι, όχι, έχει ένα που μοιάζει με γερμανικό τώρα, δεν μου έρχεται το όνομα. Τέλος πάντων, ότι είχε βάλει όριο πόσα να αλλάζει σε δολάρια. Γιατί όλος ο κόσμος τι έκανε, λέει, δεν εμπιστευόταν το ίδιο το νόμισμα. Και τι έκανε, πήγαινε στην τράπεζα και λέει, κάτω μου όλα δολάρια. Να είμαι σίγουρος. Τέλος. Πάει η οικονομία. Ξέρεις τι σημαίνει αυτό, ο ίδιος ο πολίτης. Να μην εμπιστεύεται το νόμισμά του. Να μην εμπιστεύεται το νόμισμά του. Αυτό δεν είναι φανταστικό. Αυτό συνέβη και στην πραγματικότητα. Εντάξει, τώρα το ότι στριμώξαν την Αργεντινή και βάλαν έναν Αμερικανό δικαστή, δεν ξέρω αν το έχεις διαβάσει, που έβγαλε την απόφαση που σύφερε τους πιστωτές, είναι άλλη υπόθεση. Τι μαγκές είναι αυτές. Γιατί όπως εμείς βάλαμε αγγλικό δίκαιο στα δάνεια και θα αποφασίζουν οι Άγγλοι, πες ότι αν υπάρχει μια διαφωνία θα πάνε σε αγγλικό δικαστήριο, έτσι και αυτοί είχαν πάρει ομόλογα με αμερικάνικο δίκαιο. Και λένε οι Αμερικάνοι, θα βάλουμε τώρα αμερικάνικο δικαστή. Κομπλέ. Κομπλέ. Και βγάζει ό,τι απόφαση γουστάρουμε. Αυτή είναι η ουσία. Εντάξει. Εντάξει, ο φίλος έχει δίκιο ότι μερικά που παρουσιάζονται είναι λίγο υπερβολικά, αλλά να του θυμίσω ότι έχουν γίνει ολόκληρα ντοκιμαντέρ που μας έδειχναν και από ανθρώπους που δεν ήταν φιλοαμερικανοί. Εντάξει. Και άλλο μια χώρα που έχει το δικό της νόμισμα και άλλο μια χώρα που συμμετέχει σε ένα κοινό νόμισμα, φαντάζομαι. Ναι, βέβαια. Και μην ξεχνάς ότι άλλα χαρακτηριστικά. Έχει και πλουτοπαραγωγικές πηγές, Μιλάμε τίποτα σε σύγκριση με εμάς. Όχι γιατί δεν έχουμε, αλλά γιατί δεν τα χρησιμοποιούμε ακόμα. Καταλαβαίνεις τι εννοώ. Πόσο μάλλον. Ναι. Ενώ η Αργεντινή που έχει καταρχήν το μισό βοδινό κρέας που κυκλοφορεί στον κόσμο είναι από την Αργεντινή. Ξέρεις πόσο κόσμο, πόσες εξαγωγές έχει σε κρέας σε Αργεντινή. Σε λιπάσματα, σε φρούτα, σε τρελή παραγωγή, καμία σχέση με την Ελλάδα. Και είναι και αγροτική χώρα, υποτίθεται. Έχει δυνατό εμπορικό ισοζύγιο, έτσι. Έχει ορεκτά, έχει ορεκτό πλούτο, είναι. Είναι πλονασματική, φαντάζομαι, στο ισοζύγιο. Δεν το έχω δει αυτό, αλλά το θέμα είναι ότι η απόφαση της να το παίξει κακό παιδί και να μην πληρώνει τα δάνεια είχε ως αποτέλεσμα οι πιστωτές να μην εμπιστεύονται πια. Εδώ είχε συμβεί και το εξής. Φαντάσου να συνέβαινε στην Ελλάδα αυτό. Δεν ξέρω αν το ξέρει πολλοί κόσμος. Ένα πολεμικό πλοίο της Αργεντινής είχε πιάσει σε αφρικάνικο λιμάνι. Δεν ξέρω αν την έχεις διαβάσει την ιστορία. Όχι, όχι, όχι. Και οι πιστωτές της, οι οποίοι είχαν στείλει εξώδικα σε όλα τα δικαστήρια του κόσμου, τι κάνανε.
έγινε κατάσχεση του πλοίου. Έπιασε λιμάνι. Φαντάσου τώρα το Έλλη, ξέρω εγώ, μια φρεγάτα να κάνει μια άσκηση, να πιάνει Ιταλία, ξέρω εγώ, και να είχαν πάει οι πιστωτές στην Ιταλία και να τους είχαν πει θέλουμε, είναι περιουσία αυτό η φρεγάτα της Ελλάδος και μας χρωστάει, κάντε την κατάσχεση. Άκου ξεφτύλα. Φαντάζεσαι την ξεφτύλα τώρα, να κατεβαίνει το πολεμικό πλοίο να τους δίνει έξοδο και ξαφνικά να έρχονται οι αστυνομικοί. Όχι πολεμικό πλοίο, ένα πλοίο άμυνας περιοχής. Οτιδήποτε. Και το τσιμπάνε κανονικά. Αυτό ήταν ένα εκπαιδευτικό πλοίο όπως έχουμε στο πολεμικό ναυτικό το Άρης και κάποια άλλα ας πούμε, το οποίο έπιασε στο Αφρικανικό λιμάνι, πάρει και το πιάσανε εκεί και δεν το αφήνανε να φύγει. Δηλαδή ξεφτύνε. Εντάξει. Δεν είναι... Πόνεσε αυτό που κάναμε, που επιλέξαμε το δρόμο του καλού παιδιού, αλλά τι να κάνουμε τώρα. Τι προτιμάς. Εντάξει. Δηλαδή έχεις να επιλέξεις μεταξύ του κακού και του χειροτέρου, τι θα επέλεγες? Το κακό προφανώς και όχι το χειρότερο. Λοιπόν, και όπως πάντα αγαπητές φίλες και φίλοι, θα κλείσουμε με Αμφίπολη. Ναι, αναμένουμε... Αγαπημένο θέμα. Πάντα κλείνουμε με αυτό την εκπομπή. Μας κάνει να ξεφεύγουμε και από την κρίζα πραγματικότητα. Έτσι. Δηλαδή από τη μια πόλεμο, τζιχαντιστές, Ουκρανίες, αρρώστιες, έμπολες κτλ. Καλό είναι να ασχολείς και λίγο με το παρελθόν, ας πούμε. Έχουμε ανακοινώσει, λέει, αύριο την Τετάρτη. Βρήκανε και μια σκάλα. Αργήσαμε 10 μέρες, έτσι. Ναι, λέει η επίσημη εκδοχή είναι ότι ο τρίτος θάλαμος ήταν έτοιμος να καταρρεύσει και όλες αυτές τις μέρες προσπαθούσαν να φτιάξουν αντιστηρικτικά συστήματα εκεί πέρα. Για να είναι 15 μέρες μπροστά οι αρχαιολόγοι τώρα. Ναι, καλά, το ότι μας τα δίνουν με διαφορά φάσεως είναι... Αυτά που θα ακούσουμε σήμερα είναι πριν την τελευταία ανακοίνωση. Εγώ το κόβω το να μην πω τι, τέλος πάντων. Ναι, εντάξει, κοίτα. Γίνεται και ένα φιλτράρισμα, εντάξει, καταλαβαίνεις. Φρεάτιο που λογικά είναι του δημοκράτη και ακολουθεί το φυσικό σπήλαιο, το οποίο είναι... Δεν έχει μεγάλη μοριακή πυκνότητα το υλικό, κοβόταν εύκολα, κάναν τη δουλειά τους και σκάλα είπες, ε. Κάτι, ναι, ναι. Κοίτα, μπορεί να συμβολίζει και την κάθοδο στον κάτω κόσμο, δικιά μου θεωρία. Κοίταξε, τα λευσίνια και τα καβίρια, μην το γελάς καθόλου, υπάρχουν βιβλία που μιλάνε γι' αυτό. Όρεξη να έχετε να διαβάζετε. Και το ψηφιδωτό τι μας λέει για την κάθοδο. Στον Άδη μόνο κάθοδο. Ναι. Μόνο για κάθοδο ακόμα. Προφανώς πιστεύω ότι η κατασκευή του τρίτου θαλάμου ήταν για ψυχολογικούς λόγους. Δηλαδή θα σκάβανε την βόρεια, θα φτάνανε στο τελευταίο θάλαμο, θα τον βλέπανε άδειο. Και θα ξενερώνανε. Ναι, θα λέγανε τι έγινε να πούμε, δεν έχει τίποτα. Και θα φεύγανε. Τώρα βέβαια βρήκαν το θάλαμο άνω κάτω, αλλά αυτό μπορεί να είναι από σεισμό. Εδώ η Περιστέρη είχε πει κάποια στιγμή ότι πέφτανε βίδες σε αυτό το ύψωμα εκεί πέρα στο Λόφο Κάστα την εποχή των Βαλκανικών πολέμων, ξέρεις, με τους Βούλγαρους εκεί πέρα. Ναι, χτυπάγαν τους Άγγλους. Ναι, ναι, πέφτανε, έβρεχε βίδες εκεί και μπορεί να σκάσει καμία κάπου πάνω στον τοίχο και να δημιούργησε προβλήματα. Υπάρχει ο σεισμός 6,8 που λένε περίπου που έγινε τον 6ο αιώνα. Για να δούμε. Ευχαριστώ. Εντάξει, να δούμε αύριο τι θα μας πούνε. Έχει και συνέχεια. Τι λέει? Την Αργεντινή δεν την άφησαν να σηκωθεί λόγω πολυεθνικών αμερικανικών συμφερόντων. Βλέπε Μονσάντο, πειράματα κτλ. Θα κάνω εκπομπή για τη Μονσάντο, φίλε μου. Θα τα πούμε αναλυτικά. Γι' αυτό και τη στριμώχνανε όπου βρίσκανε. Μεγάλο θέμα, άλλη συζήτηση. Καλή συνέχεια. Καλή συνέχεια και σε σένα. Την εταιρεία παραδοσιακών, ναι, ναι, προϊόντων. Κάτι είχε πει ο Αρσένης στην Ευρωβουλή γι' αυτό, δεν το θυμάμαι, το είχα διαβάσει παλιότερα. Βγαίνουν συνέχεια μεταλλαγμένα. Διάβαζα τώρα για μια πατάτα. Ακού να δεις τώρα τι σκεφτήκανε. Επειδή είδαν ότι όταν λέει τηγανίζεις πατάτες στις φριτέζες αυτές, τα fast food και τα λοιπά, παράγεται λέει μια καρκινογόνος ουσία. Βγάλαν λοιπόν μια πατάτα που τη βάλαν γονίδια από άγρη πατάτα, όχι όμως από άλλα περίεργα είδη, δεν είναι δηλαδή μεταλλαγμένη ή τέτοιο, η οποία λέει δεν θα παράγει αυτή την καρκινογόνη ουσία και θα τη δανείζεται όσο θέλουμε, ας πούμε. Κάτι περίεργα πράγματα. Υπάρχει σουρού, αλλιώς θα μίλαγα τώρα. Θα έλεγα γιατί πατάτα είναι αυτό, αλλά τέλος πάντων. Κοιτάνε με χίλιους τρόπους να σου βουλώσουν την καρδιά, να σε γεμίσουν καρκίνο.
Είναι πιο. Να σου πω κάτι. Ναι, έχει μικρότερη δαπάνη από πολεμική επιχείρηση το ξεπάστρεμα του κόσμου. Δεν νομίζω ότι σκοπός τους είναι να σε αρρωστήσουν. Για να σου πω γιατί. Εσύ που τα ξέρεις και πρέπει τα να σου δημιουργήσουν το πρόβλημα. Πρόσεξε, εσύ που ξέρεις και τα ασφαλιστικά. Για να σου δώσουν και τη λύση του. Ναι, όχι, εγώ πιστεύω κάτι άλλο. Το κέρδος είναι φυσικά ο οδηγός τους. Εντάξει, να βγάλω. Καλά, ναι, σίγουρα. Αλλά να σου πω αυτό που λένε, ας πούμε, ότι προσπαθούν να σου δημιουργήσουν προβλήματα. Οι ασφαλιστικές δεν θα το επιτρέπαν, διότι θα ανέβαινε το κόστος. Δηλαδή, αν εγώ όλο αρρώστευα, θα με ασφάλιζες? Φυσικά και όχι. Όχι. Δεν θα με ασφάλιζες λοιπόν. Για ποιο λόγο λοιπόν να με αρρωστήσουνε? Αντιθέτως, εγώ πιστεύω ότι με θέλουν υγιή να πληρώνω τους φόρους μου, να πληρώνω τις εισφορές μου και μέχρι τα βαθιά γεράματα να είμαι ικανός να πληρώνω. Διότι άμα αρρωστήσω, αντί να πληρώνω, θα πληρώνουν αυτοί εμένα. Καταλαβαίνεις. Ηθικό δίδυμα. Όποιος ασφαλίζεται δεν αρρωσταίνει. Καταλαβαίνεις. Αφού κάποτε θυμάσαι, υπήρχε και αυτό το ηθικό δίλημα να βάλουμε ένα τσιπάκι να ελέγχουν οι ασφαλιστικές ότι αν εγώ είμαι καθόλου εντάξει πριν υπογράψω, γιατί εγώ μπορεί να τους αποκρύβω, πες ότι έχω ένα πρόβλημα. Και λογικά και εκεί θα γίνει καμιά καταγγελία, αν αποδειχτεί ότι ναι, έχει διάφορες μεθόδους ναι, που... υπάρχουν κάποια ηθικά διλήμματα, δηλαδή ναι. Πρέπει να ξέρει ασφαλιστικά. Τώρα αν δεν το ξέρεις, εντάξει, θα σε πληρώνει. Αλλά αν το ξέρεις και το κρύβες, λογικά κάποιος νόμος θα καλύπτει. Ναι, αλλά άντε να το αποδείξει μετά. Το πλαίσιο. Σε ασφαλιστική, σε άλλα δικαστικές περιπέτειες. Ναι, 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 σωστά και αυτό. Είναι ωραία θέματα αυτά. Μπορούμε να τα πούμε κάποια στιγμή. Λοιπόν, έλα να κλείσουμε με την Αμφίπολη. Ναι. Σκαλιά, ε. Ναι, ναι. Και θα ανακοινώσουν βέβαια και το πανεπιστήμιο που θα κάνει την όλη έρευνα, την γεωσκόπηση. Το καλό είναι ότι παρόλο που και την Βορύχη, νεοέλληνες την Βορύχη που πήγαν εκεί, σίγουρα, εντάξει μην κρυβόμαστε, έχουν και αυτοί μηχανήματα μεγάλης τεχνολογίας, θα έχουν πάει εκεί, θα έχουν κάνει τις ερευνές τους, αλλά δεν έχουν φαντάζομαι ένα τέτοιο δίκτυο όπως έχει Περιστέρι για να ξεκινήσουν να κάνουν αυτή τη δουλειά. Εδώ η Περιστέρι με τόση ομάδα και δεν μπορεί να φτάσει ακόμα στο επιθυμητό. Θα έφταναν την Βορύχη. Ναι. Για να μην πω τώρα τι. Μα όλες αυτές οι προσκόσεις εγώ πιστεύω ότι μάλλον έχουν γίνει εσκεμμένα για να αποθαρρύνουν όλους τους την Βορύχους. Και αυτό είναι καλό γιατί ίσως τελικά στο τέλος βρούμε. Πάλι καλά. Πάλι καλά. Ίσως τελικά βρούμε κάτι. Υπάρχει και μία άλλη φωνή που λέει το εξής. Πώς δίνουμε πετρέλαιο για πολιτισμό? Ότι πουλάμε. Πάρτε τα 143 της Μεσογείου, της Ανατολικής Μεσογείου, στο σύνολό τους, φυσικά αέρια, πετρέλαια, όσμια. Γιατί υπάρχει και το όσμιο μέσα στα ημεία. Αλλά έχω διαβάσει. Που εγώ πιστεύω γι' αυτό έχει γίνει όλη η μπίζνα. Χρυσός, που έχει φτάσει στα 100.000 ευρώ το γραμμάριο και μιλάμε για 500 εκατομμύρια βαρέλια τώρα. Έχεις καταλάβει γιατί λεφτά μιλάμε. Που λένε ότι υπάρχει. Στα ημεία. Στα ημεία. Εκεί. Αγαθονήσει και. Πώς το λένε το άλλο, φαρμακονήσει. Κάτι είχα διαβάσει γι' αυτό. Λοιπόν, αυτό θα είναι το επόμενο υγρό μέταλλο στυλ υδράργυρος, το οποίο θα ψεκάζεται στους καταλύτες, θα ψεκάζεται σε εξατμίσεις των διαστημοπλοίων και θα έχει στην ουσία θα λειτουργεί με τη μέθοδο του καταλύτη για να περνάμε σε πιο έτσι, σε λιγότερους ρήπους εκτόξευσης. Πράγμα πολύ σημαντικό γιατί η επόμενη πενταετία είναι η πενταετία που θα κόβουμε βόλτες στο διάστημα. Είδες, έγινε και εκείνο το ατύχημα. Και οι σπάνιες γης θα είναι τα σασί των επόμενων διαστημικών οχημάτων. Α, χρησιμοποιείται για αυτό το όσμιο? Βέβαια. Δεν το έχω... Όχι, το όσμιο για τη μορφή του καταλύτη θα ψεκάζεται στις εξατμίσεις και μέσω της χημικής ένωσης θα προσφέρει λιγότερους ρήπους. Και οι σπάνιες γης, λόγω της μοριακής πυκνότητας των μετάλλων, θα εξυπηρετούν σασί, ας πούμε. Ξέρεις, πυράβλων, διαστημικών οχημάτων. Οι σπάνιες γης, το κράτος με τις περισσότερες είναι η Κίνα. Και κάποια στιγμή θέλουν να. Κίνα, Σιβηρία, Ελλάδα και Τουρκία. Ναι, εμείς οι τέσσερις. Να ξεφύγουν λίγο από την Κίνα, γιατί ξέρεις. Εμείς οι τέσσερις. Και στη Μακεδονία υπάρχει πολύ πράγμα. Ναι, εντάξει. Θα κάνουμε, αν προλάβουμε να κάνουμε κομπί και γι' αυτό, είμαστε πολύ μπροστά. Πραγματικά. Πάντως.
Μακάρι να βρούμε κάτι καλό στον Τίμβο. Εντάξει, αυτό από ό,τι φαίνεται θα συνεχιστεί για πολύ καιρό ακόμα, γιατί αν υπάρχουν οι υπόγειοι θάλαμοι, θα τραβήξει πολύ. Είναι και ένας άλλος λόφος δίπλα, ο οποίος μοιάζει με πυραμίδα. Ναι. Εντάξει, που... αν το δεις από το δορυφόρο, έχει τετράγωνο σχήμα η βάση. Δεν το έχω δει αυτό. Υπάρχει... και υπάρχει και ο λόφος της πύρνας, που είναι η τούμπα δηλαδή, όπως τις λένε και τούμπες αυτές. Η οποία λένε ότι είναι χαμένη η Ολυμπιάδα εκεί πέρα, γιατί εκεί θανατώθηκε και λένε ότι τη θάψανε εκεί. Κάποια στιγμή θα ασχοληθεί κάποιος αρχαιολόγος και με αυτό το λόγο. Λοιπόν, αυτά κυρίες και κύριοι για σήμερα. Σας ζαλίσαμε. Αυτή είναι η δουλειά μας. Λοιπόν, να είστε καλά. Καληνύχτα από μένα. Καληνύχτα. Στην επόμενη εκπομπή θα έχουμε τον κύριο Βλάση Ρασιά. Συντονιστείτε κάθε Τρίτη 9 με 10. Καληνύχτα σας.